Είχα ετοιμάσει, ξέρετε, μία ομιλία, νομίζοντας ότι θα απευθυνθώ σε συναδέλφους δημόσιων φορέων, έτσι ώστε να ανταλλάξουμε την εμπειρία μας, να δούμε το τι συμβαίνει με τη διαφθορά, πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε κτλ. Δεν ήξερα ο έρμος ότι θα βρεθώ μπροστά σε ένα απαιτητικό κοινό. Και το απαιτητικό κοινό είναι οι άνθρωποι. Ο Αϊνστάιν έλεγε ότι αν δεν μπορείς να δώσεις να καταλάβει σε ένα νεαρό άτομο την ουσία της σκέψης σου, έχεις αποτύχει ως εκπαιδευτικός. Έχεις αποτύχει επομένως και ως ομιλητής. Αυτό το ξέρω και από την καλλιτεχνική μου δράση. Οι νέοι ήταν πάντα οι πιο απαιτητικοί ακροατές της μουσικής μου. Κάποτε μιλούσα με έναν φίλο μου ποιητή, του οποίου έτσι αρκετά ποίηματά του έχω μελοποιήσει στο παρελθόν, αποφεύγω το όνομά του, μου λέει «Ζω εν πολέμο». Του λέω «Τι εννοείς, παλεύω με τα φαντάσματα και με τις σιρήνες που με θέλουν αλλιώς και εγώ θέλω να παραμείνω τίμιος». Όταν τον ρώτησα ότι εγώ ξέρω ότι είσαι τίμιος, ποια είναι όμως η απόδειξη της τιμιότητάς σου, και μου απάντησε με μία λέξη μόνον, η φτώχεια μου. Είναι απόδειξη της τιμιότητάς μου. Δεν μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος... Κλείσ' το τηλέφωνο, παιδί μου. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος κατέχει μια δημόσια θέση, μπαίνοντας ή μάλλον βγαίνοντας από αυτή, γιατί όλες αυτές οι θέσεις είναι πολύ προσωρινές και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα, να φύγει πλουσιότερος. Η διαφθορά είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν το ταγκό. Για να χορευτεί θέλει δύο. Δεν ζεμπέκικο η διαφθορά. Λοιπόν, ποιος διαφθείρει? Υπάρχουν δύο λοιπόν. Ένας που διαφθείρεται και ένας που διαφθείρει. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη? Αυτός που διαφθείρει, που είναι πιο ψηλά. Άρα πού να αναζητήσουμε την ευθύνη της διαφθοράς? Στο κράτος. Πρώτα και κύρια. Θα σας πω κάτι, να κάνουμε και ένα έτσι μάθημα ιστορίας. Αν και δεν είμαι αρμόδιος, με συγχωρείτε κύριε Χαραμή για αυτά τα ζητήματα. Ξέρετε ότι κάποιος από τους πρώτους κυβερνήτες της Ελλάδας, όχι μεγάλος κυβερνήτης, από τους πρώτους πρωθυπουργούς, πώς διήφθηρε το κράτος, λέγοντας τους οπλαρχηγούς οι οποίοι είχαν οικονομικές απαιτήσεις απέναντι στο κράτος, τους έλεγε «Πάτε να κάνετε ένα πιάτσικο στη Θεσσαλία, δεν την έχουμε απελευθερώσει ακόμα». Και έτσι και τους διήφθηρε και κέρδιζε και την υποστήριξή τους. Και όταν ένας μεγάλος, κατά τα άλλα, ήρωας της Επανάστασης, απευθυνόμενος στην επιτροπία του πρώτου βασιλιά του Όθωνα, του είπε «Όπου εφάγατε εσείς, καιρός να φάγομεν κι εμείς τώρα», είναι αυτό που δείχνει την κακοδαιμονία μας ως έθνους και μια ιστορική κλωστή που δένει αυτό το κράτος και τον τρόπο που δομήθηκε μέχρι σήμερα. Όταν ψάχνουμε λοιπόν για τη διαφθορά, καλό είναι να κοιτάξουμε την ιστορία μας. Και εάν θέλουμε αυτό το πράγμα να το διορθώσουμε, διορθώνεται μόνο με πολιτική βούληση. Και είναι η πρώτη φορά που βλέπω πραγματικά έτσι να υπάρχει μια τέτοια βούληση να χτυπηθεί η διαφθορά όσο μπορεί να τη διαφθείρεις. Ξέρετε κάτι, οι απατεώνες μεταλλάσσονται. Δεν είναι πάντοτε οι ίδιοι. Πάντοτε νομίζεις ότι έχεις βρει τους τρόπους για να χτυπήσεις κάτι, ένα τέτοιο φαινόμενο και ξαφνικά στην επόμενη χρονική στιγμή βλέπεις τους ανθρώπους να αλλάζουν, αυτούς τους απαταιώνες να αλλάζουν συμπεριφορά. Άρα χρειάζεται μια διαρκής εγρήγορση. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω γιατί η μάχη κατά της διαφθοράς δεν είναι ένα σύστημα, ούτε μπορεί να, ένα απλό σύστημα διδακτικό. Η μάχη κατά της διαφθοράς είναι διαρκής και στηρίζεται κυρίως στο παράδειγμα αυτών των ανθρώπων που διαχειρίζονται δημόσιες θέσεις. Θέλω να αντιστρέψω λίγο αυτό που έχετε μάθει όλοι στα σχολιά σας. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να είναι τίμια αλλά και να φαίνεται τίμια. Εγώ θα το πω αλλιώς. Η θέση ευθύνης δεν πρέπει να είναι τίμια αλλά... Δεν πρέπει να φαίνεται τίμια, αλλά να είναι και επί της ουσίας. Δηλαδή, και πώς αυτό το πράγμα μπορεί να πραγματοποιηθεί? Μόνον μέσα στα γυάλινα σπίτια της εξουσίας. Ενώ η ιδιωτική σφαίρα πρέπει να είναι
απολύτως κατοχυρωμένη. Η δημόσια σφαίρα, ο δημόσιος οίκος πρέπει να είναι γυάλινος. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο καθένας να μπορεί να ελέγχει. Αυτό εμείς στην ΕΡΤ θέλαμε και το κάναμε πράξη. Ξεκινάμε. Λοιπόν, θα σας πω ορισμένα βαρετά πράγματα, αλλά ας τα ξέρετε. Καταρχήν, φτιάξαμε τα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου. Πολίτες οι οποίοι δήλωσαν και κληρώθηκαν εκ των υστέρων την επιθυμία να ελέγξουν την ΕΡΤ σε όλους τους τομείς της. Τα συμβούλια αυτά λειτουργούν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά ασκούν κριτική, έλεγχο, νιώθουμε την αναπνοή τους στην πλάτη μας. Όχι πως το έχουμε ανάγκη να το κάνουμε, αλλά θέλουμε να ενεργοποιήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο τους πολίτες. Για όλους τους τομείς. Για τα πάντα ό,τι γίνεται στην ΕΡΤ, αποφεύγουμε τις παλιές αμαρτωλές σχέσεις. Ποιες είναι αυτές? Οι κατηδίαν επαφές. Καμία πρόταση στην ΕΡΤ για παραγωγή προγράμματος δεν φτάνει μέσα από πρόσωπα. Φτάνει μόνο με αιτήσεις διαδικτυακά. Και δεν περνάει από τον έναν την αρχή του απόλυτου ενός. Περνάει από μια επιτροπή που εγκρίνει αν έχει ενδιαφέρον, πηγαίνει σε μια επιτροπή που κοστολογεί αν αυτό το ενδιαφέρον είναι στις δυνατότητες της ΕΡΤ και ακολούθως έρχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για να δώσουμε εμείς την τελική μας έγκριση. Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν γινότανε και ξέρουμε και έχουν καταγγελθεί και έχουν φτάσει και υποθέσεις στα δικαστήρια μιας ύποπτης συναλλαγής. Καταστρώσαμε ένα σχέδιο για τους προμηθευτές της δημόσιας τηλεόρασης έτσι ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή υπόνοια ότι υπάρχουν αποκλεισμοί για λόγους πολιτικούς, για λόγους οικονομικούς ή για λόγους ηθικούς. Έτσι οι πάντες μπορούν να συμμετέχουν κάτω από κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές στην προμήθεια του υλικού ή των αναγκών της δημόσιας τηλεόρασης. Τα λέω αυτά και θα είμαι σύντομος. Τα λέω αυτά για έναν λόγο. Διότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για το ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης, δεν αρκεί να είναι διδακτικός. Πρέπει το παράδειγμά της να πείθει για την αντιδιαφθορά. Με το παράδειγμα πείθεις, όταν οι κανόνες του παιχνιδιού είναι τόσο ανοιχτοί, τόσο καθαροί, υπάρχει μια δυνατότητα πρόσβασης του καθένα στον έλεγχο, μόνον με το παράδειγμά σου μπορείς να πεις ότι παίζεις έναν παιδευτικό ρόλο και κυρίως στους νέους ανθρώπους. Τηλεόραση δυστυχώς δεν παράγει εκείνα τα πρότυπα που θα ήθελαν οι άνθρωποι της διανόησης. Άκουσα μια κουβέντα από έναν νεαρό φίλο της μουσικής μου. Μου λέει αυτός δεν μου αρέσει, είναι πολύ wannabes. Ξαφνιάστηκα και κατάλαβα αμέσως βέβαια ότι θέλει να γίνει και ότι θέλει να γίνει πάση θυσία ανεξαρτήτως αν αξίζει ή αν δεν αξίζει. Θυμήθηκα έναν μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο, τον βάλουμε και αυτόν στην ομάδα μαζί με τον Παναγιώτη Κονδύλη, να βάλουμε και τον Κορνήλιο Καστοριάδη σε ένα υπέροχο βιβλίο του, κάποια στιγμή θα το διαβάσετε και ίσως και οι καθηγητές σας κάποια φορά να σας προκαλέσουν προς την κατεύθυνση αυτή, ο οποίος έλεγε στο βιβλίο του «Η άνοδος της ασημαντότητας» ότι επικρατεί μια άποψη στην κοινωνία «κερδίζω, άρα αξίζω». Και όχι το αντίθετο όπως έλεγε. Επειδή αξίζω, μπορώ και να κερδίζω. Δυστυχώς λοιπόν τα πρότυπα της ιδιωτικής τηλεόρασης οδηγούν στους νέους σε αυτό. Σε έναν γουαναμπηδισμό άνευ προηγουμένου και σε μία λογική ότι πρέπει να βγάλω πάρα πολλά χρήματα για να αποδείξω ότι αξίζω.
Ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης δεν πρέπει να είναι αυτός. Και δεν είναι αυτός. Ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης πρέπει μέσα από συνέργειες, μέσα από προγράμματα δικά της, μέσα από το ανοιχτό βήμα διαλόγου, να πετύχει να περάσει προς τους νέους ανθρώπους ένα διαφορετικό πρότυπο. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να αξιολογηθεί η δράση της ως χρήσιμη. Άλλος να κλείσει και να γίνει μία από τα ίδια. Δεν φιλοδοξούμε βέβαια αυτό το πράγμα, εντός εισαγωγικών λέξη. Θέλουμε, παρά τις τεράστιες ελλείψεις που έχουμε και την κριτική που δεχόμαστε, που όταν είναι καλόπιστη μας κάνει και καλύτερους, να κάνουμε μια δημόσια ράδιο, τηλεόραση και διαδίκτυο, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί θα είναι η τηλεόραση του μέλλοντος. Το ξέρω από τα παιδιά μου, αυτό δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση, βλέπουν μόνο πράγματα που τους ενδιαφέρουν μέσα από το διαδίκτυο. Να εργαστούμε σκληρά όλοι, να συνεργαστούμε με το Υπουργείο Παιδείας, με τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας, με όλους, με το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι ώστε να δώσουμε στους νέους ανθρώπους κάτι για το οποίο αύριο δεν θα ντρεπόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ.